σήμερα και με το θόρυβο να νομικήστικα επιχειρήματα που προσπαθεί να επικαλεστεί η Νέα Δημοκρατία σχετικά με το κτίριο, είναι ηλίου φαϊνότερο και το καταλαβαίνει αυτό και ο τελευταίος άνθρωπος που δεν έχει ανάγκη να έχει νομικές γνώσεις. Η ελληνική αριστερά, η ΕΑΡ, το 1990 αγοράζει ένα κτίριο. Αυτό το κτίριο μεταφέρεται ως περιουσιακό της στοιχείο στο συνασπισμό του οποίου αποτελεί συνειδητικό μέλος. Ο συνασπισμός μετεξελίσσεται σε ΣΥΡΙΖΑ. Μην διακόπτετε, μα δεν σας διακόψε κανείς. Κύριε Σιρμαλένγε, μην απαντάτε. Εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά και από μην απαντάτε, ολοκληρώνετε, κύριε Σιρμαλένγε, παρακαλώ. Τα φυσικά πρόσωπα που ήταν... Μην διακόπτετε. Ήταν διακόπτετε, είπαμε. Το κλείνουμε το θέμα. Ήταν ηγετικά στελέχη της ΕΑΡ και του συνασπισμού μετέπειτα. Είναι ηλίου φαϊνότερον ότι το κτίριο αυτό είναι περιουσιακό Ωραία. Στοιχείο του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ναι. Και όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να θολώσει τα νερά και να δημιουργήσει ευχαριστώ, κύριε Σιρμαλένγε, ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Ένα κόμμα το οποίο είναι το μόνο που πληρώνει όλα τα δάνειά του. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λάμπα...